Ορίστε λοιπόν. Πώς από εδώ? Τι θα πει πώς από εδώ? Εδώ είναι το σπίτι της φίλης μου. Α, μα τότε πρέπει να είστε η Τζίνα, η φίλη της Δώρας, ε! Καλώς μας ήρθατε, σας περίμενα, αλέκος. Η Δώρα που είναι? Η Δώρα δεν μένει πια εδώ, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για εσάς. Πώς δεν έχει καμία σημασία? Αποφάσισα να εγκατασταθώ μόνιμα στην Αθήνα και να εξασκήσω το επάγγελμά μου. Α, το επάγγελμά σας, ε! Μανεκέν, φωτομοντέλο ίσως. Γιατρός. Γιατρός, α! Ξέρετε, έχω κάποιο πόνο εδώ. Να πάτε να σας εξετάσει ένας καρδιολόγος. Α, δηλαδή εσείς τι είστε, παθολόγος? Φρενολόγος. Α, ψυχίατρος! Μου φαίνεται ότι θα σας χρειαστώ πάρα πολύ σύντομα. Ξέρετε, τώρα τελευταία παρουσιάζω πολύ έντονα συμπτώματα τρέλας. Τρέλας? Ναι, είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σας. Σας παρακαλώ, κύριε. Αν δεν νιώθετε καλά, να πάτε στην πισίνα και να συνέλθετε. Εγώ τώρα πρέπει να πηγαίνω. Μα γιατί, από τώρα που έχετε να πάτε? Πρέπει να βρω ένα σπίτι για να μείνω. Σπίτι? Το προτιμάτε επιπλωμένο και με τηλέφωνο? Θα το προτιμούσα. Α, μην κάνετε το κόπο να ψάξετε άλλο, σας το βρήκα κιόλας. Είναι αυτό εδώ. Μα καλά. Αυτό είναι το σπίτι της φίλης μου. Όχι, ακριβώς. Δεν ανοίξει τη φίλη, σας ανήκει σε κάποιο φίλο μου. Και από πότε μπορώ να τον νοικιάσω? Μα από αυτή τη στιγμή. Μην κάνετε άλλο τον κόπο να ψάχνετε. Από αυτή τη στιγμή σας λέω, θα τα κανονίσω όλα εγώ. Μείνετε ήσυχοι. Καλό ρίζικο λοιπόν. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μόνο να πάρω τα πράγματα. Πολύ ευχαρίστω, να σας βοηθήσω. Ωραία. Ορίστε. Παιδί μου εσύ. Μωρό μου εσύ. Πεταρέ μου εσύ. Μανάρι μου εσύ. Παναγία. Ναι, μωρό μου. Συγγνώμη. Λυλίκα μου. Ναι, παιδί μου, εσύ είσαι. Έλα. Ναι, περαστικός ήμουν από εδώ. Ναι. Για τον Τάσο ήρθα. Ξέρεις, τώρα τελευταία παρουσιάζει διάφορα συμπτώματα. Λέει ότι είναι αυτός, είναι κάποιος άλλος. Ναι. Ναι, τρελός ο άνθρωπος, παιδί μου, είναι τρελός. Ναι, ο Τάσος λέμε, τρελός είναι, ναι, για δέσιμο. Ναι, πρέπει να τον πάμε σύντομα να το δει κάποιος γιατρός.